Η σημερινή μέρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, θα πρέπει να καταφορηθεί ότι είναι μέρα νίκης των εργαζομένων. Δεν είναι η πρώτη συνδικαλιστική δίωξη που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Ξεκινάμε από την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, την Αφροδίτη Τιρέτζη. Μετά με τον Καταραχιά, συνάδελφό σας γιατρός, τον Άγιο Σάββα. Μετά ο Σιούλης από το ΑΧΕΠΑ, έτσι, όπως επίσης και η Δάφνη Κατσίπα από την ΕΝΗΤ. Άρα λοιπόν έχουμε μια ακολουθία από διώξεις, οι οποίες διώξεις έρχονται σε συνέχεια και σε συμπλήρωμα του χειροκροτήματος προς τους ήρωες υγειονομικούς. Έτσι, από τη μια το χειροκρότημα, από την άλλη σφαλιάρα. Σε αυτό δεν μπορεί να λείπει κανένας συνδικαλιστής, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός του πώς εξελίσσονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Ο τελευταίος νόμος του Χατζηδάκη περικόπτει ό,τι δεν άφησε ο απεργοκτόνος της προηγούμενης κυβέρνησης. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Τα κάνουν γιατί μας θέλουν να μας εκδικηθούν. Μας φοβούνται, συναδέλφισες και συνάδελφοι. Ξέρουν ότι η πολιτική που ακολουθούν, που είναι πολιτική εξαθλίωσης, θα γεννήσει αντιδράσεις. Αυτές τις αντιδράσεις θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό χτυπάνε πρώτα το κεφάλι την πρόεδρο του σωματείου, για να μην σηκώσετε εσείς κεφάλι. Αυτό είναι το ζήτημα. Και για να πάμε και στη μεγάλη εικόνα. Γιατί και αύριο και η πρόεδρος και οποιοδήποτε συνάδελφος εδώ θα είμαστε πάλι να υπερασπιστούμε, χωρίς να ρωτάμε με ποια παράταξη εκλέχτηκε και σε ποιο Θεό πιστεύει. Αλλά να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Τι συμβαίνει στα νοσοκομεία εδώ και 1,5 χρόνο? Πόλεμος. Το ξέρετε καλύτερα από όλους. Πόλεμος. Σε αυτό το πόλεμο λοιπόν η κυβέρνηση αυτό που κάνει είναι να παίζει μουσικές καρέκλες. Πήγε εσύ από εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε εσύ από το ένα νοσοκομείο στ' άλλο, υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση και ολόκληρο το δημόσιο σύστημα υγείας, σύστημα μίας νόσου, του COVID. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οσιρότητα και για τη θνησιμότητα, τα ξέρετε καλύτερα, δεν θα πω παραπάνω. Τι λέμε εμείς, τι προτείνουμε στο συνδικαλιστικό κίνημα, τι ζητάμε να υιοθετήσουν οι εργαζόμενοι? Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες. Μιλήσαμε για επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Τι έκανε η κυβέρνηση? Κορόιδευση. Τους έδινε λεφτά παραπανίσια για να βάζουν μεθ και μάλιστα στελεχωμένες από κόσμο από τα νοσοκομεία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Από την άλλη, η δουλειά που κάνουν οι εργαζόμενοι, οι συνδικαλιστές, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είναι που δείχνει το δρόμο. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν κλείνουμε τα στόμα. Είπαμε ότι και τα καλυμμένα με τη μάσκα στόματα έχουν φωνή. Εάν περιμέναμε να λογαριαστούμε μετά, να αλλάξει η κυβέρνηση, να χαλαρώσουν τα μέτρα για να φωνάξουμε, θα είχαμε γίνει Μπέργαμο στην Ιταλία, Νέα Υόρκη, που ανοίγανε τους ομαδικούς στόχους με τις μπουλντόζες. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα, διεκδικώντας αποκλειστικά και δημόσια και δωρεάν υγεία, σύστημα υγείας, έτσι, ενίσχυσή του άμεση. Γιατί η απάντηση στο δίλημα που βάλανε οι από πάνω, ο υποδιοικητής και η διοικήτρια, δεν είναι πού να βρω κάποιον για να στείλω εκεί που υπάρχει κενό, είναι να προσλάβεις από αυτούς που είναι απ' έξω. Για να φτιάξεις ένα σύστημα υγείας που πραγματικά θα ανταποκρίνει. Κλείνω με το εξής. Όπως η ταξική αλληλεγγύη εκφράζεται από τα σωματεία και τους συλλόγους και των νοσοκομείων, αλλά και του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, και να σημειώσω ότι εχθές ήταν και από τον ιδιωτικό τομέα εκλεγμένοι συνδικαλιστές εδώ, όπως εκφράζεται από τα πολιτικά κόμματα, ο βουλευτής αναφέρθηκε, δεν θέλω να πω περισσότερα, έτσι θα πρέπει και εσείς να πάρετε θέση στον αγώνα. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι κενές και εσείς λείπετε. Πέρα από τα προβλήματα του συστήματος υγείας, πάνε να ιδιωτικοποιήσουν την επικουρική ασφάλιση. Σας αφορά, μας αφορά όλους. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πάνε να φτιάξουν σχολεία πολλών ταχυτήτων. Άλλα σχολεία για φτωχούς, άλλα σχολεία για πλούσιους. Και αυτό σας αφορά, γιατί είστε και γονείς εκτός των άλλων. Άρα λοιπόν όλοι μαζί, στη βάση των προβλημάτων προφανώς, αλλά σε μια κατεύθυνση διεκδικητική, να προβάλλουμε μπροστά τα δικά μας συμφέροντα, τα δικά μας δικαιώματα, και θα τους πάρουμε φαλάκι.